θα βοηθούσε σε μια συζήτηση αν δεν υποτιμούμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που οφείλονται και σε διαφορετική αντίληψη για το τι εννοούμε ανάπτυξη και για μεγάλα λόγια που ακούμε και μιλάμε πάνω στο συγκεκριμένο. Όταν λοιπόν έρχεται στο ΣΒΑΚ πρόταση για διόδια στο κέντρο της Αθήνας, όταν πριν από ένα μήνα ο αρμόδιος υπουργός μίλαει για διόδια στο κέντρο της Αθήνας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά και φαίνεται καπνός. Όταν μιλάει το ΣΒΑΚ ακολουθώντας την πρακτική του Δήμου της Αθήνας και της προηγούμενης και της σημερινής διοίκησης για διεύρυνση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης αυτά που λέμε για τα αυτοκίνητα που δεν θέλουμε είναι παραμύθια. Τα θέλετε και τα θέλετε για να εισπράτετε. Γι' αυτό φτάνουν την πρόταση για ελεγχόμενη στάθμευση ακόμα και στα ανοπατήσια. Και όταν φυσικά μιλάμε για απαλωτριώσεις. Θα επανέλθει η συζήτηση, η οποία εδώ και ένα χρόνο λέμε να επανέλθει, πάνω στις 24 απαλωτριώσεις που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και που εσείς ακόμα για αυτές μία-μία, οι οποίες και είναι υπερόριμες για να εκτελεστούν, δεν τις έχετε φέρει. Απάνω σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν συγκεκριμένα να μιλάμε, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για σχεδιασμούς και για πλατάνια στην Πανεπιστημίου που καλά είναι, υπάρχουν ήδη, αλλά θα γίνουν και σλόγγαν για να ανταλλάζουμε αστεισμούς στις παρέες.